Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Κεθριάκης Χριστόδουλος Τοψίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Εμμανουήλ Ταπατζάς επισκέφτηκαν το πρωί της Τετάρτης 8 Μαΐου περιοχές του Δήμου Ιάσμου που επλήγησαν από την έντονη χαλαζόπτωση της 3ης Μαΐου με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες. Το χαλάζι κατέστρεψε ολοκληρωτικά καλλιέργειες με σιτηρά, καλαμπόκια, ηλιόσπορο, βαμβάκια, πατάτα, ακτινίδια και άλλα δενδρόδη σε διαλαμπή, γαλήνη, μοσαϊκό, πολύανθο, αμβροσία, ενώ έπληξε και την περιοχή Εγύρου στον Δήμο Κομωτινής και τις περιοχές Απών και Πρωτάτου στο Δήμο Μαρονίας Απών. Είχε προηγηθεί επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης την ημέρα της χαλαζόπτωσης στις πληγήσεις περιοχές όπου διαπίστωσε την τεράστια καταστροφή. Συνομίλησε με τους αγρότες και επικοινώνησε με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Θράκης, Δημήτρη Πανταζή, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών. Στη σημερινή τους επίσκεψη στις χαλαζόπληκτες περιοχές, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Κεθράκης και ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, μαζί με κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, υπό τον προϊστάμενο Θράκης Δημήτρη Πανταζή, τον Δήμαρχο Ιάσμου Ιμάμ Τζανέρ και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αχμέτο Σμάν Πεχλιβάν, είδαν από κοντά το μέγεθος των ζημιών μαζί με τους αγρότες και δήλωσαν τη συνδρομή τους ώστε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση. Εκ μέρους του ΕΛΓΑ έγινε γνωστό ότι η αναγγελία ζημιών άνοιξε ήδη από την Τετάρτη 8 Μαΐου, ώστε οι πληγέντες αγρότες εντός 15 ημερών να δηλώσουν τις ζημιές. Μεγάλη Παρασκευή, μια μέρα της συσχέτισης, δύσκολη για τους αγρότες. Στις 1 ώρα περίπου το μεσημέρι έγινε μια χαλαζόπτωση η οποία επηρέασε όλες τις παραγωγές εδώ στη Διαλαμπή, στη Γαλήνη, στο Μοσαϊκό, στον Πολύανθο. Έχει καταστρέψει σχεδόν, όπως μας τα πήγε ο διευθυντής του ΕΛΓΑ της περιοχής μας, σε τι μεγάλο ποσοστό, τόσο αν θέλει τα λαμπάκια, τα σιτάρια, τα κτηνίδια, ό,τι παραγωγή υπάρχει εδώ πέρα. Οι άνθρωποι φέτος πιθανόν δεν θα μπορέσουν να πάρουν κανένα μέρος της παραγωγής τους. Είμαστε εδώ πέρα όλες οι υπηρεσίες, ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο ΕΛΓΑ, να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη γρήγορη, αν θέλετε, καταγραφή των ζημιών για να μπορέσει μετά να προέρθει η αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Ένα κομμάτι το οποίο δεν ευχαριστεί, αν θέλει, τους αγρότες. Βλέπουμε θλιμμένα πρόσωπα μέρες από τις γιορτές που πέρασαν. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί κανείς να καιρικά φαινόμενα να επισέλθει. Υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα τα οποία θα τα δούμε σαν περιφέρεια, μήπως μπορέσουμε με κανόνικα τη ζημούλα, έτσι όπως υπάρχουν σε άλλες περιοχές, Θεσσαλονίκη. Σκεφτόμαστε κι εμείς, είναι αν θέλει, τον προγραμματισμό μας, να χρηματοδοτήσουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε μηχανησιακή προστασία. Αλλά ξέρετε, πρέπει να θωρακίσει όλη την περιφέρεια. Πρέπει να πάει σε παραγωγή που έχει υψηλή, αν θέλει, και κόστος παραγωγής, αλλά και κόστος πώλησης. Σε όλα αυτά τα πράγματα είμαστε εδώ πέρα να ακούσουμε τους αγρότες, να είμαστε κοντά τους, να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε όλη την προσπάθεια. Να ευχηθούμε τουλάχιστον να μην συμβεί σε άλλη περιοχή στην περιφέρειά μας για την φετινή σεζόν. Και αυτό που θα κάνουμε μαζί με το Δήμο εδώ πέρα γρήγορες καταγραφές των αποζημιώσεων. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ πέρα και να δείτε τα θέματα. Έτσι και εμείς λοιπόν προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τα καιρικά φαινόμενα, η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή έχει έρθει στη χώρα μας. Είναι πράγματα που τα βλέπουμε, αν θέλετε, στην Αμερική, τα βλέπουμε σε άλλους υπήρους, έχουν έρθει στην περιοχή μας. Δυστυχώς θα ζήσουμε αυτά. Δυστυχώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς πρέπει να θωρακίσουμε. Δυστυχώς θα πρέπει πραγματικά να λειτουργούμε κάτω από αυτό το πρίσμα. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι ότι οι αγρότες να αποζημιωθούν το συντομότερο και αυτό που συζητάμε σήμερα είναι ότι επειδή υπάρχει, θα λέγαμε, σε ζωικά μια αδικία, όχι αδικία, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες τις οποίες πρέπει να τις τροποποιήσουμε γιατί δεν αποζημιώνεται στο 100% η παραγωγή σύμφωνα με την απόδοση. Είναι κάποια θέματα τα οποία τα καταγράφουμε, θα συμβάλλουμε, θα πιέσουμε προς την κεντρική πολιτική σκηνή ό,τι μπορούμε να αλλάξουμε και την φετινή χρονιά για τις επόμενες χρονιές για να συμβάλλουμε, αν θέλετε, στη σωστή και ορθή λειτουργία της αποζημίωσης. Χωρίς αυτό σημαίνει να γίνει σωστά. Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι που σήμερα αποζημιώνονται από ένα παράμετρο σιτάρι στα 280 κιλά αναστρέμα, ενώ η παραγωγή λέει ότι βγάζουν στα 700 κιλά αναστρέμα. Είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να καταγραφούν και να γίνουν με σωστή και αυτό, αν θέλετε, είναι και μια ευθύνη από τις περιφέρειες για να μην δούμε τις ευθύνες παντού μαζί με τις υπηρεσίες της ΔΑΟΚ. Θα τα δούμε πώς μπορούμε να δούμε καλύτερα, αν θέλετε, αποζημιώσει καλύτερα καταγραφή των προϊόντων. Και αυτό έχει να κάνει, αν θέλετε, και μια καλή συνεργασία πολίτες με περιφέρεια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ήταν ψηλά στην στρατηγική μας να το αναπτύξουμε και να έχουμε έτσι καλύτερα αποτελέσματα όταν έχουν τουλάχιστον τέτοια καιρικά φαινόμενα. Σας άκουσα να λέτε ότι θα έρθετε και σε επικοινωνία με τον Υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, σε τι αφορά. Αφορά μόνο τις αποζημιώσεις και κάτι άλλο. Μόνο τις αποζημιώσεις, αλλά παράλληλα υπάρχει και κάτι το οποίο πιθανόν είναι κοινό μέχρι το μεσημέρι. Θα δούμε να γίνει και μια
εκδήλωση τις επόμενες μέρες εδώ στη Ροδόπη με τον Υπουργό και γενικότερα για την Αγροτική Πολιτική την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέματα τα οποία διεκδικούμε να γίνονται οι μερίδες στην περιοχή μας για να βλέπουν, αν θέλετε, και να ακούγονται και τα προβλήματα της περιοχής μας. Αυτό που δεσμευτήκαμε από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε, ως διοίκηση είναι ότι εμείς θα πηγαίνουμε περιφερειακά στην Αθήνα να διεκδικεί, αλλά θα φέρουμε τους υπουργούς εδώ πέρα για να συμβουλούν τους πολίτες και με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κύριε Περιφερειάρχη, θα δούμε και μία πίεση έτσι από την πλευρά σας όσον αφορά τις υποδομές των ομοροδόπης που είναι πολύ πίσω στις αγροτικές υποδομές, μιλάω, φράγματα κτλ. Το έχετε λίγο στην ατζέντα τη δική σας? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο, αν θέλετε, πάντοτε εγώ είμαι ένας άνθρωπος, θα λέω την αλήθεια. Αφορά και εμάς. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει η κεντρική πολιτική και να κάνει έργα, δεν έχουμε μελέτες. Επομένως, αυτό που πρέπει να ετοιμάσουμε εμείς, και εκεί θα κρυφθούμε από τους πολίτες, πρέπει να ετοιμάσουμε μελέτες. Πραγματικά, ο αγροτικός τομέας θέλει και, αν θέλετε, αναδασμούς σε πολλές περιοχές να γίνουν. Ήδη, περιφερειακά, από τη στιγμή εκτελούνται 8, 12 αναδασμοί, αν θέλει, σε εξέλιξη, 8 εκτελούνται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σίγουρα ερδευτικά έργα. Εδώ είναι μεγάλο ερδευτικό, αν θέλετε, στην περιοχή του Ιάσμου, στο οποίο θα είμαι έτοιμο σε λίγο χρονικό διάστημα να σε ενημερώσω. Μία μελέτη που ξεκίνησε από το 1974, η οποία δεν τελείωσε ποτέ, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πήγαμε, βρήκαμε, αν θέλετε, στα υπόγεια του Υπουργείου τη μελέτη αυτή και συζητάμε με τον τότε ανάδοχο, ο οποίος δεν ολοκλήρωσε τη μελέτη, γιατί την πλήρωνε το κράτος και την πολιτική σκηνή και το Υπουργείο το την πλήρωνε, να δούμε πώς μπορούμε να την επαναφέρουμε, να κάνουμε, αν θέλετε, μια νέα, να βάλουμε τις νέες τιμές, να κάνουμε μια αξιολόγηση, μια αναδιόρθωση στις τιμές για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε μελέτες. Επομένως, αυτό που θέλει είναι ότι από εμάς, συντονισμού στο έβδομο τους αγρότες, να μας πούν τα προβλήματα, να ετοιμάσουμε μελέτες και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε χρήματα από το τομεακά του Υπουργείου. Να μην αφαιρέσουμε το δικό μας το ΕΣΠΑ, θα χρηματοδοτήσουμε και εμείς, αν θέλετε, στον πρωτογενή τομέα έργα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Στις 3 Πέμπτου σημειώθηκε μια ισχυρή χαλαζόπτωση στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιάσμου, που έπληξε κυρίως τους οικισμούς Μοσαϊκού, Γαλήνης, Διαλαμπής, Αμπρουσίας, Πολυάνθου, έπληξε και το Δήμο Ομοτινής Αίγυρου, καθώς επίσης και στο Δήμο Μαρονίας Σαπών παρατηρήθηκε και εκεί μια χαλαζόπτωση πέριξ της Δημοτικής Ενότητας Σαπών και Πρωτάτου. Εμείς ως υπηρεσία, ως ΕΛΓΑ και ως υποκατάστημα Αλεξανδρόπολης, που έχουμε τη γεωγραφική ευθύνη της Θράκης, κάνοντας τις πρώτες επισημάνσεις ζημιών και καταγραφές, διαπιστώσαμε ότι πράγματι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο επίκεντρο που εστιάζεται στα γουριά που σας προανέφερα. Ανοίξαμε αναγγελίες ζημιές σήμερα και από αύριο θα μπορούν να προσέρχονται στους κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ ή παραγωγή να δηλώνουν τις καλλιέργειες τους. Οι καλλιέργειες, οι οποίες κυρίως έχουν πληγεί, σε έκταση είναι τα σιτηρά, έχουν πολύ μεγάλη μεσόδους, έχουμε στα Καλαμπόκια, έχουμε στους Ηλιάνθους, αλλά εστιάζουμε επίσης πάρα πολύ μεγάλες ζημιές σε δεδρόες καλλιέργειες, πρωτίστως στα ακτινίδια. Εκείνο το οποίο εμείς ως υπηρεσία μπορούμε να πούμε στους αγρότες και ως υποκατάστημα είναι ότι για μια ακόμα φορά θα προσπαθήσουμε να, και θα τα καταφέρουμε να σταθούμε πλάι τους, εξαντλώντας όλο το εύρος του κανονισμού υπέρ του παραγωγού και θα συνεχίσουμε και από την επαύριο και από μεθαύριο και καθημερινά να είμαστε μέσα στο πεδίο των ζημιών. Συνεργαζόμαστε με τους παραγωγούς και σήμερα οφείλω να σε αγραφείο να ευχαριστήσουμε και τους τοπικούς φορείς, τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους αρμόδιους παραγωγούς εδώ πέρα και θεσμούς για την συνεργασία στην οποία προσπαθούμε όλοι μαζί μέσα από αυτά τα πλαίσια να συμβάλλουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που βεβαιώνουμε στους παραγωγούς για μια ακόμα φορά. Επαναλαμβάνω ότι θα σταθούμε εντάξει των προσδοκιών τους. Κύριε Φανταζή, προλαβαίνουν να σωθούν κάποιες καλλιέργειες με τη μέθοδο της επανασποράς? Τα βαβάκια, όσα ήταν φυτρωμένα και έχουν υποστεί ζημιά, με την επανασπορά θα προλάβουν. Τα καλαμπόκια δεν νομίζω ότι θα χρειαστούν να κάνουν προσπορά, έχουν υποστεί μια αποφύλωση. Πιθανόν να έχουν σοβαρή ή μη σοβαρή μείωση παραγωγής, θα την παρακολουθούμε την καλλιέργεια και φυσικά θα αναλόγως θα συντάξουμε και εμείς τα δικά μας τα πορίσματα. Τα δε ακτινίδια και δεδρόδες καλλιέργειες, ό,τι ζημιά έχουν πάθει, αυτά είναι ανυπανόρθωτες. Δυστυχώς, ανυπανόρθωτες. Η Μεγάλη Παρασκευή 3 Πέμπτου, γύρω στις 12.30 η ώρα, η αλαζόπτωση έπιασε από εδώ, από τη Διαλαμπή και προχώρησε, πήγε Μοσαϊκό, Γαλήνη, Παλάδιο, Σάλπη και Αμβροσία και πλήγησαν και άλλες ενότητες του Δήμου Κομωτίνης. Το κακό έγινε. Το θέμα είναι με την κλιματική αλλαγή επηρεάζει και αυτή η περιοχή μας. Εμείς ως Δήμος από την πρώτη στιγμή εμφανίστηκα εδώ στο χωριό, επικοινώνησα με τον κύριο Πανταζή, με τον Αντιπεριφερειάρχη και
μετά με τον κύριο Περιφερειάρχη και σήμερα κανονίσαμε, ήρθαμε εδώ για την αξιοποίηση και να δούμε τι ζημιά έχει, οι καλλιέργειες, τι ζημιά έχουν. Ο Δήμος θα ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς, θα είμαστε δίπλα στους αγρότες, αυτοί που θέλουν να κάνουν την αναγγελία και με τη διαδικασία της αναγγελίας δήλωση ζημιών. Θα είμαστε κατά τόπον στις δημοτικές κοινότητες και με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε δίπλα στους αγρότες. Θέλω να πω το εξής, ότι το κακό έγινε. Το θέμα είναι να ενημερωθούν με τι τρόπο μπορεί να γίνουν να βελτιωθούν οι διαδικασίες, ώστε οι αγρότες να είναι ενημερωμένοι. Με τη διαδικασία της κλιματικής αλλαγής βλέπουμε ότι επηρεάζονται οι καλλιέργειες. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο προϊστάμενο παιδιά της περιοχής μας, τον αντιπεριφερειάρχη και τον περιφερειάρχη που ανταποκρίθηκαν από πρώτη στιγμή. Και θέλω να πω περαστικά στους ανθρώπους που και ευελπιστώ να αποζημιωθούν οι άνθρωποι γρηγορότερα. Ευχαριστώ πολύ. Εκείνο που επήγε εφόσον έχει ενημερωθεί ο κόσμος από τους φορείς και από την περιφερειά, όπως είπα, εκείνο που μένει από εμάς είναι να κοιτάξουμε το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ώστε το νερό να μην φεύγει προς τη θάλασσα. Είναι προτεραιότητα μεγάλη, θα έλεγα, της σημερινής διοίκησης, της διοίκησης της διοίκησης του κ. Τοψίδη, να κάνουμε όλες εκείνες τις υποδομές, να δημιουργήσουμε υποδομές ώστε να γίνει καταρθωτό αυτό που είπα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, δεδομένου ότι να το γνωρίζετε ότι ήδη έχουμε προχωρήσει στην προκήρυξη και νομίζω θα πάμε σε ανάδοχο ώστε να εγκατασταθούν τα αντιλιοστάσια, τα περιβόητα αντιλιοστάσια τα οποία έχουν κλαπεί και σε συνδυασμό με τον καθαρισμό των καναλιών νομίζω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα έχει να κάνει με το να πλημμυρίζουμε εκτάσεις αλλά και να μπορούμε να συγκρατήσουμε τα νερά, ένα μέρος τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον υδροφόρο υπόγειο ορίζοντα. Γιατί όπως καλά γνωρίζετε, έχει γίνει γνωστό από τους αγρότες. Πλέον αρχίζουν οι γεωτρήσεις να δημιουργούνται πρόβλημα σε αυτές, να γίνεται εφάλμητρο το νερό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μία άλλη σκέψη είναι να διευθετήσουμε την κήτη του ποταμού Κομψάτου και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε διαστήματα απόστασης ανά 500 χιλιόμετρα μικροφραγματάκια τα οποία θα μπορούν να συγκρατούν το νερό για τον λόγο που ανέφερα, για να μπορούν να τροφοδοτούν τον υπόγειο ορίζοντα με νερό. Ήδη είναι γνωρίζετε ότι ήδη η Υπηρεσία Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων έχει προγραμματίσει να γίνουν 13 μικροφράγματα σε όλο τον ομοδοτόπης. Ήδη τα δύο νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα με τα περιβαλλοντολογικά και είναι αυτό του Αγιοχωρίου και του Κοσμίου και νομίζω θα προχωρήσουμε. Στα υπόλοιπα 11 θα ξεπεραστούν και εκεί τα προβλήματα και θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μικροφράγματα για το λόγο που σας είπα, να μπορούμε να συγκρατούμε το νερό για να μην φεύγει και να μην χάνεται. Επίσης έχω να σας πω ότι έχει υπογραφεί και έχει συμβασιοποιηθεί η κατασκευή δύο μικροφραγμάτων εδώ στις κήτες του ποταμού Κομψάτου. Είναι τα μικροφράγματα οποία εδώ και πολλά χρόνια έχουν αφαιρθεί, είναι εδώ και πολλά χρόνια είναι καταστραμμένα. Δυστυχώς δεν έγινε από την προηγούμενη διοίκηση καμία παρέμβαση, αν και ήταν απαραίτητο. Είναι της τάξης των 120.000 ευρώ και με το που θα πέσει τα νερά στην κήτη εντός του ποταμού της κήτης του ποταμού Κομψάτου θα δημιουργήσουμε και αυτά τα δύο μικροφράγματα. Ναι, όλα καλά είναι. Επίσης, η ενέργεια που θα κάνουμε τώρα ήταν να δημιουργήσουμε ένα πρόχειρο φράγμα προκειμένου να μπορέσουν οι αγρότες εντός της κήτης του Κομψάτου να μπορέσει και διευθετήσαμε το νερό, το κατευθύναμε να πάει μέσα στους σιμεντάπλακες ώστε να μπορέσουν οι αγρότες αυτά τα 3.500 στρέμματα να μπορέσουν οι αγρότες να κάνουν τις σπορές που πρέπει να κάνουν τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες. Η προσπάθεια είναι μεγάλη από μέρους μας.
νομίζω ότι θα έπρεπε από προχθές να κοιτάξουμε για ενέργειες προκειμένου για το νερό, το οποίο νερό χάνεται και δυστυχώς αν επιστρεπτεί φεύγει. Θα πρέπει λοιπόν αυτή την κατάσταση να τη διορθώσουμε παρεμβαίνοντας στους τομείς που πρέπει να παρέμβουν. Τα κλεμμένα βιοστάσια είναι μόνο πέριξη της Βιστονίδας ή τα έχετε εντοπίσει κάποιοι? Είναι στην περιοχή Σάλκης και Αμβροσίας, είναι τρία, είναι γύρω στις 880.000 όλη η αξία. Ήδη προχωρούμε, όπως σας είπα, προχωρούμε στην επισκευή των αμβιοστασίων του οικοδομικού κομμάτου αφορά και θα γίνει περίφραξη ό,τι πρέπει να γίνει προκειμένου να υπάρξει η ασφάλεια. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ άδικο να δώσει ο ελληνικός λαός, γιατί χρήμα του ελληνικού λαού είναι, να δώσει τόσα χρήματα και να μην μπορούμε να τα φυλάξουμε. Για μένα, από μένα, τέθηκε προτεραιότητα, θα έλεγα, προς τον Δήμαρχο Γιάσμο ότι πρέπει να βρήσει φύλαξη. Δεν μπορεί για 10.000 το χρόνο να χαθούν 1.000.000 κοντά χρήματα, γιατί θα τα ξανακλέψουν και είναι άδικο τόσο για τους φορολογούμενους αλλά και για τους αγρότες, οι οποίοι βλέπουν τις εκτάσεις τους, να πληροφορίζουν και είναι αυτό που έλεγα για αυτούς, για όλους.